της Κύπρου. Από τις μαγευτικές εικόνες και τα θεόσταλτα νερά δεν έλειψαν ωστόσο τα προβλήματα. Ιδιοκτήτης οικίας καταγγέλει στην κάμερα του ΣΥΓΜΑ κακοτεχνίες της ΑΕΚ που προκάλεσαν πλημμύρες στο υπόγειο του σπιτιού του. Το ρεπορτάζ είναι του Μιχάλη Κυβιδιώτη. Μύρισε φθινόπωρο. Μετά από αρκετά χρόνια τα πρωτοβρόχια ήρθαν στο νησί μας νωρίς τον Σεπτέμβρη. Οι προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δεν έπεσαν έξω για σήμερα αφού είχε εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες. Σήμερα το απόγευμα. Ναι. Απόψε μικρή πιθανότητα για λίγες ελαφρές βροχές, κυρίως στα παράλια, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Αύριο Παρασκευή, ναι, υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες ελαφρές βροχές, κυρίως στο ανατολικό κομμάτι του νησιού. Σε πολλές περιοχές, πέραν των εκτεταμένων βροχών, έπεσε και χαλάζι. Ούτε και αυτή τη φορά όμως δεν έλειψαν τα προβλήματα. Η κάμερα του ΣΥΓΜΑ κατέγραψε εικόνες πλημμύρας υπογείου μετά από κακοτεχνίες της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Ευτυχώς ο υποσταθμός είναι γάγκρενα για την περιοχή, διότι όποια οικοδομή καινούρια θα χτιστεί, εντάξει, πρέπει να τη δώσουν ρεύμα από αυτόν τον υποσταθμό. Με αποτέλεσμα, κάθε λίγο και λιγάκι, άμα έχουμε τούτες τις βροχές, να γίνεται εδώ πλημμύρα. Το αποτέλεσμα είναι εσωτερικά, βλέπετε από μόνοι σας. Φέραμε τον κεφαλό βρυσών κάτω στην έγκομη. Έχει εδώ και μία ώρα, ανάμιση ώρα, που έχουμε περίπου 6 ίντσες νερό και τρέχει μέσα στο υπόγειο. Στο σημείο έσπευσαν για βοήθεια μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η Νότια Γαλλία δοκιμάζεται ξανά από